Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Euroworking Group η καταβολή στην Ελλάδα της δόσης ύψους 2,8 δις ευρώ του Φεβρουαρίου. Προαπαιτούμενο για την έγκριση της δόσης ήταν η ψήφιση στη Βουλή της επικαιροποίησης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτήριζαν τυπική διαδικασία τη σημερινή έγκριση της δόσης. Στις 3 Μαρτίου ξεκινάει η τριμηνία αξιολόγηση εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος από την Τρόικα. Την ημέρα αυτή έχει προγραμματιστεί συνάντηση των επικεφαλής της Τρόικας με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Ωστόσο νωρίτερα, την ερχόμενη Δευτέρα, καταφθάνει στην Αθήνα το τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικας προκειμένου να προετοιμάσει την επίσκεψη των επικεφαλής. Σήμερα επίσης συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για να εγκρίνει και επισήμως την εκταμείευση, η οποία αναμένεται ως το τέλος του μήνα. Απομένει η εκταμείευση της δόσης του Μαρτίου ύψους επίσης 2,8 δις ευρώ, με την οποία κλείνει ο κύκλος των δόσεων που προέρχονται από τη μεγάλη δόση των 49,1 δις ευρώ που εγκρίθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου.